Στην πολιτική ατζέντα της ημέρας, όπως ήδη λέγαμε, κυρίαρχη, η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά από ένα αρκετά θυελλώδες εσωκομματικό διάστημα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι περιμένουμε εκεί και που οδεύει η αξιωματική αντιπολίτευση, να μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Λιβαδάρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ποιο είναι το ζητούμενο και το διακύβευμα και της σημερινής συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κύριε Παπά? Η Πολιτική Γραμματεία συνεδριάζει σήμερα για να οργανώσει την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να βάλει την ατζέντα και να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την επόμενη μέρα. Να προχωρήσει μέσα από προβλήματα τα οποία έχει, οργανωτικά και οικονομικά, τα οποία πρέπει να λυθούν, και παράλληλα να μπει και το διακύβευμα του επόμενου συνεδρίου που θα γίνει το Σεπτέμβριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα καταστατικό συνέδριο το οποίο φιλοδοξούμε να αλλάξει την δομή του ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει τη λειτουργία του κόμματος, ούτως ώστε να το μετατρέψει σε ένα κόμμα ανοιχτό και αντίστοιχο στα αιτήματα των πολιτών. Παράλληλα, παράγοντας φυσικά πολιτικές, γιατί αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες και όχι η όποια εσωκομματική τριβή, αλλά οι προτάσεις που θα έχουμε, οι οποίες θα οδηγήσουν ενδεχομένως και στην ενοποίηση της κέντρο-αριστεράς, μέσα βέβαια από συγκεκριμένα βήματα και όχι έτσι μέσα από μια θολή διαδικασία που δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Αυτή η επόμενη μέρα, κύριε Παπά, περιλαμβάνει και ζήτημα αμφισβήτησης του Προέδρου του Κόμματος. Και το ερωτώ γιατί έτσι ερμηνεύτηκε από πολλές πλευρές η επιστολή, το κείμενο των 87 στελεχών, τα οποία έθεσαν διάφορα ζητήματα και για την οργάνωση και λειτουργία του κόμματος, αλλά και για τις πολιτικές προτεραιότητες. Το κείμενο των 87 συναδέλφων, εγώ το βρήκα άκυρο λόγω του ότι τα θέματα αυτά θα συζητηθούν, και άστοχο, γιατί πολλά από αυτά τα οποία θέτουν προφανώς είναι διακυβεύματα της επόμενης ημέρας, οπότε πραγματικά δεν κατάλαβα τον στόχο του κειμένου αυτού. Από εκεί και πέρα, ο Πρόεδρος δυστυχώς αμφισβητήθηκε από την πρώτη μέρα στην οποία εξελέγει, αμφισβητήθηκε από τους ανθρώπους που υπονόμευσαν το κόμμα και έφυγαν στη συνέχεια ιδρύοντας το μόρφωμα της Νέας Αριστεράς. Και στη συνέχεια ξανά αμφισβητήθηκε πολύ ισχυρά στο συνέδριο του συνεδρίου του Φεβρουαρίου. Και πάλι βλέποντας έτσι μια προσπάθεια εξωθεσμικής ιδρύσεως μιας θολής κεντροαριστεράς, η οποία βάζει ξανά από το παράθυρο τους ανθρώπους που αποστάτησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί έντονα ερωτηματικά για το γιατί ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατάφερε να μείνει δεύτερος, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τα ενιακά κοινά, ο οποίος μπορεί και πρέπει να πάει καλύτερα, να μην δείχνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να υπονομεύει την ίδια του την ιστορία και να μην προχωρά με μια μεγαλύτερη αισιοδοξία, θα πω, στο μέλλον. Οπότε με δύο πράγματα δεν μπορεί να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα υπάρχει πολιτική κριτική και είναι ευπρόσδεκτη και αυτή θα μας πάει μπροστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή καμία αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Προέδρου, όπως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και η θέληση της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα να αλλάξει και να αποτελέσει την παράταξη εκείνη η οποία θα ηγηθεί ως παράταξη της προσπάθειας της ευρύτερης κεντροαριστεράς, που αποτελεί βέβαια τον στόχο, αλλά και το αίτημα πολλών πολιτών. Αναφερθήκατε σε εξωθεσμική προσπάθεια που έχει να κάνει με την ευρύτερη ανασύνθεση της κεντροαριστεράς. Αναφέρεστε στο Ίδρυμα Τσίπρα και στις πρωτοβουλίες που ακούστηκε εκεί ότι πρέπει να ληφθούν. Αναφέρομαι σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει τον τελευταίο καιρό, σε δημοσιεύματα, σε έναν οδικό χάρτη μιας θολής κέντρο-αριστεράς που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί για ποιο πράγμα ακριβώς συζητάμε? Προσφέρουμε το κόμμα μας ως μια συνιστόσα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν θέλει και όλα αυτή τη στιγμή να συνεργαστεί και έχει δικά του προβλήματα? Και ως τι το προσφέρουμε, με ποιο πολιτικό πρόταγμα, ποια θα είναι αυτό, τι θα πούμε ως πρόταση στον κόσμο? Δεν πρέπει να δούμε αν συμφωνούμε ιδεολογικά, αν έχουμε κάποια κοινή περπατησιά στη Βουλή, στα επιμελητήρια, στην κοινωνία, προκειμένου να παρουσιάσουμε κάτι αξιόπιστο? Φέρνουν συχνά και το παράδειγμα των γαλλικών εκλογών και της Ένωσης της κεντροαριστεράς εκεί. Είναι γνωστό ότι ακόμα δεν έχουν πρωθυπουργό να προτείνουν η κεντροαριστερά στη Γαλλία, σε περίπτωση που εκλεγεί πρώτη δύναμη.
Άρα τι μας δείχνει όλο αυτό, και μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό σύστημα και μια πολύ διαφορετική κατάσταση στη Γαλλία. Τι μας δείχνει όλο αυτό, ότι πράγματα τα οποία γίνονται βιαστικά, πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην θέληση του κόσμου, δεν έχουν μέλλον. Πόσο μάλλον όταν αυτά δεν ακολουθούν την πολιτιακή λογική και συνέπεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, είναι η δεύτερη, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Οπότε είναι λογικό ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει στηρίξει τον κύριο Κασελάκη? Σας ρωτώ γιατί ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, έκανε και τη γνωστή ανάρτηση που τον καλούσε να πάρει θέση, να τον στηρίξει, και μάλιστα στην αρχή μίλησε για υπονόμευση, αργότερα το διόρθωσε. Θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης θέτει όλους μας πρώτων ευθυνών μας και τον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτων των πρωτοβουλειών, τις οποίες για παράδειγμα έλαβε και ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας για την δημιουργία της κεντροαριστεράς, η οποία υπονομεύθηκε στη συνέχεια από τους γνωστούς ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε νομίζω ότι είναι συλλογική η ευθύνη, αλλά και ευθύνη του ιστορικού ηγέτη του Αλέξη του Τσίπρα, να προασπίσει καταρχήν την αυτονομία, την αυτοτέλεια, την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να μην αφήνει στο όνομά του, να γίνεται μάλλον το όνομά του αντικείμενο εκμετάλλευσης ονειροφαντασιώσεων κάποιων στελεχών ή ουτοπικών, μιας ουτοπικής έτσι στόχευσης, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον καμία ανοχή της κοινωνίας, θα πω, και όχι του Προέδρου ημών, στις περιφερόμενες κασάνδρες στα κανάλια, σε αυτή την περιφερόμενη μιζέρια κάποιων στελεχών, οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι υπονομεύοντας την κοινή προσπάθεια, υπονομεύουν την προσωπική τους πολιτική ιστορία, αλλά και την ιστορία αυτής της παράταξης, η οποία είναι βαθιά πληγωμένη και η οποία κάποια στιγμή, ναι, πρέπει να ενωθεί, αλλά με συγκεκριμένους όρους και μια συγκεκριμένη ιδεολογική αφήγηση. Λέτε ότι υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υπονομεύουν την ενότητα του ίδιου του κόμματος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ζήτημα για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν υπάρχουν υπονομευτές, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και κινήσεις από την πλευρά του Προέδρου. Είπα ότι υπονομεύουν την ίδια την ιστορία, τη δική τους, την προσωπική, την πολιτική, και μαζί με αυτό και την ενότητα του κόμματος. Όχι, εγώ θεωρώ ότι θα λειτουργήσει τελικά η λογική, θα λειτουργήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης που πρέπει να λειτουργεί στην πολιτική, και τελικά όλοι θα συνεισφέρουν στην κοινή αυτή προσπάθεια, αφού συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε σε μία βάρκα όλοι μαζί, και μόνο αν ομονοήσουμε θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, κύριε Παπά, είπε ότι όσοι έχουν διαφορετική άποψη για την οργάνωση και τη λειτουργία του κόμματος είναι απέναντι στη φιλοσοφία του και πρέπει να βρουν μια λύση για τον εαυτό τους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι δεδομένο. Το ότι το κόμμα πρέπει να αλλάξει, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά οργανωτικά προβλήματα, ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, ένα κόμμα το οποίο όντως πρέπει να αντιστοιχιστεί. Αν είμαστε ικανοποιημένοι από το 15% δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα. Αλλά εμείς λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Κύριε Κασελάκη δήλωσε ξανά ικανοποιημένος χθες. Είναι τελικά ικανοποιητικό? Ναι, και εγώ το λέω, δεδομένων των συνθήκων της διαρκούς υπονόμευσης και της προσπάθειας η οποία έγινε από αρκετά στελέχη και κυρίως από τον πρόεδρο, ο οποίος σήκωσε το βάρος όλες τις προσπάθειες. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Κερδίσαμε κάποια πράγματα, τα νεανικά κοινά κτλ. Αλλά είναι η βάση πάνω στην οποία θέλουμε να χτίσουμε. Οπότε γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Και αυτή ήταν και η εντολή που έδωσε, νομίζω, η βάση και στον πρόεδρο τον ίδιο πριν από 10 μήνες. Άρα, όποιος δεν θέλει να αλλάξει, όποιος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί αυτόνομα να διακυβερνήσει μια μέρα την χώρα, όντως δεν έχει θέσει αυτή η προσπάθεια. Αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα υπάρξουν και ότι τελικά όλοι θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αλλαγών στο κόμμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και μεγάλος θόρυβος και για τα οικονομικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε το κλείσιμο του καθημερινού φύλου της Αυγής. Οι εργαζομένοι απεργούν. Πριν από λίγο, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν στον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Κασελάκη, και έβαλαν και ένα ζήτημα, ότι ελήφθησαν αποφάσεις χωρίς να συζητήσει κανείς μαζί τους. Δυστυχώς παρέλαβε μια ορολογιακή βόμβα ο Στέφανος Κασελάκης και η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ,
αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί πριν από χρόνια για την εξυγίανση των μίντια του ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησαν, με αποτέλεσμα να χρονίζει ένα μεγάλο πρόβλημα για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, να κρύβεται κάτω από το χαλί και αυτή τη στιγμή να είναι αδύνατη η συντήρηση των μίντια του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν βρεθεί μια λύση. Σίγουρα πρώτη μας προτεραιότητα, πρώτη μας μέρημνα και ανησυχία είναι οι δουλειές των εργαζομένων, των συναδέλφων σας, δημοσιογράφων. Είναι αυτό το οποίο έχουμε ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα. Είναι εγγυημένες αυτές τις θέσεις εργασίας ή κινδυνεύουν? Αυτή είναι η αγωνία μας και εκεί θα καταβάλουμε όλες τις προσπάθειές μας προκειμένου να είναι εγγυημένες αυτές οι δουλειές. Αλλά θα πω ότι για τη συνέχεια και την εξυγίανση πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Δεν μπορεί τα 3/4 των εσόδων του ΣΥΡΙΖΑ και της επιχορήγησης που λαμβάνει να δίνονται στα μίντια του κόμματος, όταν είμαστε ένα κόμμα που έχουμε επιλέξει να μην έχουμε δανειοδότηση από τις τράπεζες. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή, ειλικρινή συζήτηση. Η απόφαση αυτή, επώδυνη και μας πονάει όλους, αναγκάστηκε να φτάσει ο πρόεδρος σε αυτή την απόφαση, επειδή ακριβώς είχε φτάσει ο κόμβος στο χτένι, επειδή ακριβώς δεν χρόνια προβλήματα στην πραγματικότητα έσχασαν στα χέρια της νέας ηγεσίας. Με ειλικρίνεια και αλληλεγγύη απέναντι στους ανθρώπους που εργάζονται για τα μίντια του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε τα προβλήματα αυτά και ως ακόμα απολυτότερο στόχο μας πρέπει να έχουμε την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και την μετάδοση του μηνύματός του, γιατί αυτό το σκοπό έχουν τα μίντια του κόμματος, σε όσο το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο. Μάλιστα. Και ως προς αυτό το στόχο φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο κόμμα. Μάλιστα. Κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.